Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα πολύ δυσάρεστο θέμα, αυτό με το ατύχημα στη Νίκαια, στο οποίο ένας οδηγός νταλίκας, ενός χωματουργικού που κουβαλούσε χώματα και πέτρες, έλειωσε στην κυριολεξία ένα μικρό κοριτσάκι, τραυμάτισε σοβαρά το αδερφάκι του και την θεία των κοριτσιών. Ένα παρόμοιο περιστατικό είχαμε πριν 2 σχεδόν χρόνια στην Άπολη Θεσσαλονίκης, όταν σε έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, προσπάθησε να διασχίσει το οδόστρωμα μία ηλικιωμένη, η κυρία Γεωργία Τεγού, και έκανε το λάθος αυτή η γυναίκα, σε εισαγωγικά λάθος, να διασχίσει τον δρόμο μπροστά από μία νταλίκα. Το φανάρι άναψε πράσινο, η ηλικιωμένη δεν πρόλαβε να φύγει από το οδόστρωμα, ο οδηγός ξεκίνησε, την πήρε από κάτω από τη ρόδα και την έστερνε για 100 περίπου μέτρα μέχρι να τρέξουνε οι άνθρωποι που ήταν εκεί, να τον σταματήσουν και τον ενημερώσουν ότι έχει έναν σκοτωμένο πλέον άνθρωπο στις ρόδες του, τον οποίο έκοψε ακριβώς στη μέση. Λοιπόν, ακούγονται πολύ μακάβρια και δυσάρεστα όλα αυτά, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Εχθές είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό. Ο Νταλικέρης δεν κατάλαβε ότι από μπροστά του περνούσαν 3 άνθρωποι, ξεκίνησε και τους σκότωσε. Τον έναν τουλάχιστον. Τι γίνεται ρε Νταλικέρηδες με αυτήν την ιστορία? Γιατί παρατηρώ εδώ και πολύ καιρό το συνάφι σας, το επάγγελμά σας. Έτσι. Και οι περισσότεροι, ίσως να οδηγάτε καλά, δεν λέω. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, τσογλάνια στην κυριολεξία, έτσι, που δεν σκέφτονται τίποτα, ειλικρινά. 20 χρονών άνθρωποι και 21 οδηγάνε νταλίκες. Θα μου πεις, παίζει ρόλο εκεί, παίζει ρε φίλε, πώς δεν παίζει. Το ίδιο πράγμα είναι ο 40 με τον 20. Ίδια εμπειρία έχουν. Παίρνει ο άλλος 20 χρονών και 25. Ένα τέρας, να πούμε, 30 τόνων στα χέρια του και βγαίνει στον δρόμο να φάει τον κόσμο. Ίδια νοοτροπία έχει ο 40 στο μυαλό με τον 20. Που κάνει τα κουκουριλίκια του, γιατί έχω βίντεο. Βίντεο μέσα από νταλίκες με ανεύθυνους ηλίθιους ανθρώπους που παίρνουν το κινητό στο χέρι και ενώ οδηγούν με 120 χιλιόμετρα την νταλίκα και παραπάνω, γιατί έχω βίντεο νταλικέρι που οδηγάει πάνω από 120 χιλιόμετρα και δείχνει το καντράν με το βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο και μετά κάνει και selfie να πει και χασκού και λέει σαν ηλίθιος, όχι σαν ηλίθιος. Ποιο ηλίθιος δεν γίνεται, αδερφέ μου, να γίνεις? Πιο ηλίθιος δεν γίνεται να γίνεις. Και αν δεν ξέρεις τι σημαίνει η λέξη ηλίθιος, να ανοίξεις ένα λεξικό διαβάσεις ακριβώς. Γιατί σε περιγράφει. Λοιπόν, ή κάτι άλλο που βλέπω και βάζουν συντεργές μπροστά στις νταλίκες τους για να μην πάθουν ζημιά σε περίπτωση που τρακάρουν. Και γίνεται νταλίκα σαν τάγκς. Καλύτερα να σε χτυπήσει τάγκ το πουτάλι, έτσι, παρά αυτό το πράγμα. Και θα σε φάει σίγουρα, δεν είναι. Ποιοι είστε, ρε, δεν κατάλαβα. Τι είστε ακριβώς? Οι άρχοντες στον δρόμο είστε. Σοβαρολογούμε. Άντε σοβαρευτείτε, ρε. Επαγγελματίες οδικοί και καλά. Βγαίνετε έξω να φάτε τον κόσμο. Και δεν μιλάω για αυτούς που πάνε και βγάζουν αεροκάματο. Όχι φίλε, δεν μιλάω για αυτούς. Δεν μιλάω για τους σοβαρούς ανθρώπους που τηρούν τα μέτρα
του κώδικα αδικής κυκλοφορίας. Μιλάω για τους άλλους. Τους περίεργους. Τους κάγκουρες. Δεν σκέφτονται τίποτα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Με τίποτα όμως. Και τώρα πάμε και στη λύση του προβλήματος, για να μην ξαναέχουμε τέτοια περιστατικά, με πατημένους ανθρώπους, να πούμε, από νταλίκες, γιατί δεν τους δίδε, λέει, δεν τους είδε. Δεν τους είδες. Θα σου πω εγώ τη λύση, να τους δείτε. Κάντε που κάνετε τα φορτηγά σας σαν τσίρκο με τα εκατοντάδες λαμπάκια και φώτα, λοιπόν. Με τις δεκάδες επιγραφές με τα ονόματα όπως Πίδουλας. Κάντε που κάνετε όλα αυτά. Λαμπάκια, επιγραφές, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Κάντε και το άλλο. Κάτω-κάτω εκεί στο προφυλακτήρα, στη μάσκα της Νταλίκας, βάλτε μια καμερούλα, αδέρφια. Να βλέπετε τι ακριβώς υπάρχει μπροστά σας. Βάζουμε μια καμερούλα μπροστά στην Νταλίκα, η οποία μας δίνει εικόνα σε μια μικρή οθονίτσα μέσα στην Νταλίκα, έτσι, που έχετε κάνει τις Νταλίκες και τα κόκπιτ των Νταλικών σας, λες και είναι αεροπλάνα, με δεκάδες λαμπάκια, φώτα, οθόνες και κάμερες για να βγάζουμε selfie, βάλτε και αυτόν. Εγώ τα έχουμε τους Νταλικέρδες, μην εμείς δεν. Τα έχουμε τους ανέθνους Νταλικέρδες. Και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν στο συνάψη σας αυτοί. Τους ξέρετε πολύ καλά ποιοι είναι. Εγκληματίες στον δρόμο. Άνθρωποι που δεν νιώθουν τίποτα, έτσι. Έχω τύχει σε εθνική οδό να είμαι με 130 χιλιόμετρα το ανώτατο όριο και να πηγαίνω με το αυτοκίνητο και από δίπλα μου να προσπαράνε τα λίκα λες και ήταν ένα με σφίνα. Ο road runner από δίπλα. Τι τις βάλατε ρε νίτρο της Νταλίκας. Πώς πήγαινε έτσι. Με τρελάνε τα αδέρφια. Έχει γίνει μόνιμη ατάκα αυτό το θα με τρελάνε τα αδέρφια, λοιπόν. Μονίμως το πρόβλημα, ρε. Να πατάμε μικρά παιδάκια. Να σκοτώνουμε οικογένειες. Γιατί οικογένειες σκοτώνεται. Τον πατέρα το ρωτήσατε πώς νιώθει. Πώς θα νιώθει αύριο μεθαύριο. Σε πόσο καιρό θα πεθάνει τον καημό του. Δεν υπάρχει σωτηρία, ρε παιδιά, για αυτή τη χώρα. Ειλικρινά το λέω, δεν είναι. Πώς γίναμε έτσι και γιατί. Να μην μπορούμε να πούμε να φοβόμαστε να βγούμε την πόρτα μας. Ή θα μας ληστέψουν, ή θα μας σκοτώσουν, ή να μην θα μας πατήσουν. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Ειλικρινά, τι γίνεται. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη πλέον έτσι, ειλικρινά. Αυτά. Καλή σας μέρα.